Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Arc Ascension. Yay! Σήμερα είμαστε πάλι στο Extinction και θα πάμε να πολεμήσουμε με τον Desert Titan. Για να δούμε τι θα δούμε. Για τον Desert Titan χρειαζόμαστε το artifact που θα το βρούμε μέσα στη σπηλιά, 100 Corrupted Heart, 10 Fire Talon και 10 Sarco Skin. Έχουμε μόνο 2 Sarco Skin, οπότε θα χρειαστεί να πάμε να μαζέψουμε άλλα 8. Έχω βρει ένα σημείο που έχει μερικούς κροκόδιλους, οπότε θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας επεισόδιο από εκείνο το σημείο. Μπορείτε να δείτε και τις διεταγμένες στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης αν ψάχνετε κι εσείς για κροκόδιλους. Εδώ πέρα έχει πάρα πολλούς μεγαλόσαυρους, αλλά μιλάμε για πάρα πολλούς, και έχει και κάπως τους κροκόδιλους και έχει και μπόλικους καπροσούτσους που δεν μας κάνουν, αλλά θα τους σκοτώσουμε γιατί βοηθάνε γενικά στα spawns. Α, έχει και μεγκαλάνια. Έχει μεγκαλάνια που είναι τελείως άχρηστα σε αυτό το χάρτη. Ναι, γενικά έχει πάρα πολλά ζωάκια σε αυτό το σημείο άχρηστα, και έχει πολύ λίγους κροκόδιλους, αλλά ελπίζω να καταφέρουμε να βρούμε 8 που θέλουμε. Αν δεν καταφέρουμε, δεν πειράζει, υπάρχει κι άλλο σημείο με κροκόδιλους. Να, εδώ έχει 3 μαζεμένους ας πούμε. 1, 2, 3. Θα πήραμε και τα 3 Sarco Skin. Και γενικά καλό είναι να σκοτώνουμε όσο γίνεται περισσότερα ζωάκια από αυτό το σημείο, γιατί βοηθάει στο να κάνουν respawn οι κροκόδιλοι, αν όντως τους χρειαζόμαστε. Άλλος ένας εδώ. Πολύ ωραία. Εντάξει, τώρα δεν θα κάτσω να σκοτώσω τα πάντα όλα, αλλά όσο περνάω, ό,τι βλέπω και ό,τι προλαβαίνω το σκοτώνω. Φτάσαμε κιόλας στο τέλος του δρόμου, αυτό ήταν, δεν έχει άλλο. Και υπάρχει πιθανότητα να βγουν και κάποιοι κροκόδιλοι στο επάνω, εκεί σε αυτό το δρόμο που είναι από πάνω μας. Για να δούμε, έχει κανένα κροκόδιλο? Βλέπετε, έχει τα ίδια spawns που έχει και κάτω, απλά μένουν εκεί πάνω για κάποιο λόγο. Δεν βλέπω κάποιο κροκόδιλο, αλλά πάμε να καθαρίσουμε και αυτά, να είναι καθαρισμένα. Ωραία. Και μετά θα πάμε να πούμε στη σπηλιά, γιατί μέσα στη σπηλιά βγάζει πολλούς κροκόδιλους ούτως ή άλλως. Οπότε ό,τι μας λείψει από κροκόδιλους μπορούμε να το συμπληρώσουμε από την ίδια τη σπηλιά που μας ζητάει τους κροκόδιλους. Βέβαια έχει και μέσα στην πόλη σε κάποια σημεία, αλλά είναι σχετικά λίγοι. Να, εδώ πάνω, είδατε? Αν δεν ανεβαίναμε εδώ πάνω, δεν τους βρίσκαμε αυτούς τους δύο. Μισό να πάρουμε τη στροφή και να δούμε αν έχει κι άλλους από εδώ. Δεν έχει. Ωραία. Ανεβάζουμε λίγο και το μετρητή μας να τον έχουμε έτοιμο. Πάρα πολύ ωραία. Οι κροκόδιλοι ήταν εδώ, μπράβο. Λέω και εγώ που πήγαν οι κροκόδιλοι. Πάνε και οι δύο και είμαστε κομπλέ. Τώρα, αν φύγουμε εκτός render distance και ξανάρθουμε, όλα αυτά που σκοτώσαμε εδώ θα έχει κάνει respawn καινούργια ζωάκια, οπότε ίσως να βρούμε κανένα δυο ακόμα κροκόδιλους, αλλά νομίζω θα είμαστε εντάξει, δεν θα χρειαστούμε άλλους. Για να δούμε πού είναι τα Sarco Skins. Να τα, 6 και 2, 8, μόνο 2 κροκόδιλοι μας λείπουν, πανεύκολα θα βρούμε 2 κροκόδιλους στη σπηλιά. Οπότε, BRB, να αδειάσω λίγο το inventory του Κάρκα και τα λέμε σε λιγάκι. Για να πάμε στη Desert Cave, κατευθυνόμαστε προς το κόκκινο Obelisk, το οποίο είναι στο Desert Biome, σε αυτό το θόλο εδώ που είναι κάτω δεξιά. Και πριν φτάσουμε στο κόκκινο Obelisk, κάνουμε λίγο κάπου δεξιά και νομίζω είναι εδώ πέρα η σπηλιά. Δεν είμαι και 100% σίγουρος, αλλά νομίζω ότι είναι εδώ κάτω. Πράγματι, εδώ είναι η σπηλιά. Μισό λεπτάκι να προσγειωθούμε κάπου εδώ. Καλά είναι. Σε κασεύ σημείο. Βάζουμε σε μπάλα αυτό. Και τον Κάρκα τον έχω αφήσει στο σπίτι, γιατί είχε ήδη μαζέψει μερικά kills. Και ξεκινάμε από το 58, να μην μηδενίσει τελείως. Και για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Έχει εδώ πέρα, αν θέλετε να φαρμάρετε, είτε organic polymer από τα mantis, είτε από φιδάκια να πάρετε το venom που δίνουνε. Είναι πάρα πολύ καλό σημείο για όλα αυτά. Και έχει και rock τέτοια.
που είναι λίγο σπαστικά, δεν πειράζει. Ωραία, θα βάλουμε λίγο, γκάμα. Τα φιδάκια θα τα σκοτώνω όλα όσο μπορώ, διότι θα χρειαστούμε μπόλικα φιδάκια γενικά. Κάνει καλό, κάνει καλό damage στα Rubble Golems ο Κάρκα. Θα βάλουμε λίγο αυτό και θα τσιπήσουμε και λίγο τον γκάμα. Τέλεια. Τα Mantis Shasta, δεν έχουμε κάτι να πάρουμε από τα Mantis. Έλα, προχώρα. Μπράβο. Και μην ξεχάσουμε να κοιτάξουμε και για κροκόδιλους, γιατί θέλουμε άλλους δύο κροκόδιλους. Έχει και ένα φιδάκι εδώ που δεν το φτάνω, είναι μέσα στον τοίχο. Είναι μέσα στον τοίχο. Αν κατέβω, ίσως να με κάνει άγκρο και να έρθει από μόνο του. Τέλεια. Φύγετε ρε. Α, κατέβηκα και με πήραν άγκρο τα πάντα όλα. Δεν πειράζει. Καθόλου δεν πειράζει. Εμείς προχωράμε ακάθεκτοι. Άλλο φιδάκι, εδώ έχει δύο φιδάκια. Κάνουν spawn 2-2. Δεν δίνουν όλα. Να, κροκόδιλοι εκεί κάτω. Εκεί κάτω είναι οι κροκόδιλοι. Από κολύμπι πώς θα πάμε? Oxygen 159. Ελπίζω να μην πνιγεί. Για πάμε εδώ. Ωραία, βλέπω δύο κροκόδιλους. Δύο θέλουμε, οπότε θα είμαστε κομπλέ. Ο ένας είναι εδώ. Τέλεια. Και ο άλλος είναι εδώ. Καταπληκτικό. Και έχει και σημείο για να πατήσουμε, να ξεκουραστούμε, να πάρουμε στάμινα. Και συνεχίζουμε. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ντόντο. Λέω και εγώ ντόντο μέσα στη σπηλιά. Περίεργο. Έχει και πειράχα. Τέλεια. Εδώ πέρα έχει μια ωραία ράμπα που μπορούμε να βγούμε από το νεράκι. Και αυτό δεν είναι ένα πάρα πολύ φωτεινό σημείο στη σπηλιά. Αλλά μόλις περάσουμε αυτό το σημείο, μετά πάλι σκοτεινιάζει. Οπότε το γκάμα το ξαναθέλουμε. Έχει πάρα πολλούς άρκο, όπως σας είπα. Και μάλλον θα μαζέψω μερικούς, διότι το κάθε Titan θα χρειαστεί να το κάνουμε 4 φορές. Οπότε γενικά όλα αυτά τα υλικά θα τα χρειαστούμε σε μεγάλη ποσότητα. Και ναι, και καλό είναι να ξεκινήσουμε να τα μαζεύουμε εμείς από τώρα, ώστε να τα έχουμε όταν θα τα χρειαστούμε. Τους φάγαμε όλους τους κροκόδιλους, δεν βλέπω άλλους. Δεν βλέπω άλλους. Εγώ τώρα από εδώ. Έλα ρε, το θηρίο ανέβηκε. Απίστευτο. Απίστευτο. Φαρμάρουμε κροκόδιλους κάργα, γιατί θα τους χρειαστούμε. Και δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί. Εδώ πέρα κανονικά βγάζει κόκκινο δωράκι. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται με τα δωράκια και δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων. Κάποια άλλη στιγμή ίσως να μπούμε για δωράκια, αν και όπως είπαμε από Δευτέρα ανοίγει το Genesis 1, οπότε εκεί θα βρούμε δωράκια. Από αριστερά πάει ο δρόμος, το ξέρω, απλά ήρθα από εδώ μήπως βρούμε φίδια και κροκόδιλους. Για κροκόδιλους κλωμώ, αλλά δύο φιδάκια τα βρήκαμε. Κάτσε να καταφέρω να στρίψω. Ωραία, πήγε και εσύ. Πω, ένα hit το έκανα το Rubble Golem, μαζί με το Ακατίνα. Ωραία. Και έχει κι άλλο ένα δωράκι εδώ αριστερά. Μη μου το έχετε πάρει και αυτό. Ωραία. Αυτό τουλάχιστον είναι εδώ. Αυτό τουλάχιστον είναι εδώ. Κλείνουμε και τον γκάμα. Ωραία. Pike και Gatsa Saddle. Δεν βαριέσαι. Καλούτσικο το Pike, αλλά έχω τερματισμένο σπαθί, οπότε δεν με νοιάζει. Έχει... Τι έχει εδώ. Φύγε από μπροστά μου. Τέλεια. Φιδάκια. Ωραία, τουλάχιστον έχει πολύ καφιδάκια. Έχει πολύ καφιδάκια. Και εδώ. Και επειδή είναι σπηλιά, τα ζώα κάνουν respawn σχετικά γρήγορα. Οπότε, αν εκτός από τα φίδια σκοτώνετε και όλα τα υπόλοιπα ζωάκια της σπηλιάς, απλά βγαίνετε από τη σπηλιά, ξαναμπαίνετε και ξαναβγαίνουν, ξανακάνουν spawn όλα τα ζώα. Λοιπόν, εδώ πάμε τώρα αναγκαστικά λίγο προς τα κάτω στο νεράκι. Εδώ. Ίσως από εκεί δεξιά να έχει και άλλους κροκόδιλους, αλλά δεν θέλω να μπλέξω από εκεί. Αυτούς εδώ θα πάω μόνο. Και φιδάκια. Κροκόδιλους έχει κάτω, αλλά δεν ξέρω αν έχει σημείο για να ανέβουμε από εδώ. Θα δούμε. Θα δούμε πως θα το κάνουμε. Αχ, είναι και δύο. Να ήταν ένας μόνο θα τον άφηνα, αλλά επειδή είναι δύο μάλλον θα κατέβω. Μάλλον θα κατέβω. Ωραία.
Και... άντε, πάμε, πάμε τα πόδια. Ωραία. Έκανα ένα άγκρο τα πάντα όλα. Φιδάκια εδώ κάτω. Φιδάκια εκεί πάνω. Ωραία. Μισό να προσγειωθώ κάπου. Έτσι. Γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, πού ήμασταν. Πού ήμασταν. Χάθηκα. Δεν χάθηκα, μπερδεύτηκα γιατί... ωραία, από εκεί ερχόμαστε. Μπερδεύτηκα γιατί δεν ήρθα από το δρόμο. Πάω λίγο προς τα πίσω, μήπως μας έχει ξεφύγει κανένα φιδάκι. Να έχει δύο εκεί πάνω. Ωραία. Α, δεν είναι φιδιά, είναι αρθρόπλευρα, τσάπα ήρθα. Τσάπα ήρθα, αλλά δεν ήρθα τσάπα γιατί έκανε spawn ένα τέτοιο. Ή δεν είχαμε περάσει, όχι δεν είχαμε, αυτό μας ξέφυγε. Ωραία. Άλλο. Ναι, λοιπόν, συνεχίζουμε. Κανονικά, από εδώ πηγαίναμε και είδαμε εδώ τους δύο κροκόδουλους κάτω και κατεβήκαμε. Και συνεχίζουμε κανονικά το δρόμο μας από εδώ, άμα... ωραία, τέλεια. Δεν είναι φιδάκι, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Και κοντεύουμε στο artifact και στο παιδιά και άλλοι δύο κροκόδυλοι. Ωραία, ίσως βουτήξω μετά να τους πάρω σε λίγο. Τέλεια. Φύγετε κι εσείς. Έχει τίποτα άλλο εδώ. Εδώ έχει ένα artifact. Πάμε να πάρουμε και το artifact. Λοιπόν, ποιος artifact είσαι εσύ? Artifact of the Chaos. Καταπληκτικό. Ωραία, στρίψε. Πολύ ωραία. Τέλεια. Και πάμε από εδώ. Ωραία. Γκόλεμ δεν μας νοιάζει. Τώρα να πάω για τους κροκόδυλους. Προχώρα καλέ. Να πάρουμε λίγη ταχύτητα. Να πάω για τους κροκόδυλους. Και άλλα δύο φιδάκια. Πολύ ωραία. Απλά επειδή όπως σας είπα θα κάνουμε 4 φορές τον κάθε Titan, θα χρειαστούμε μπόλικους κροκόδυλους. Εδώ πάνω είναι η πλατφόρμα. Θα πάω για μια βουτίτσα. Και μετά μάλλον θα ανέβουμε τα tech πάνω. Έφαγα fall damage. Ήταν ριχά εκεί και έφαγα fall damage. Και πεινάει λέει. Καλέ φάει, γιατί δεν τρως. Πεινάει και δεν τρώει. Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Επειδή ο Κάρκα κάνει πάρα πολύ γρήγορα heal, δεν προλαβαίνει. Ουσιαστικά για να κάνει heal καταναλώνει φαγητό. Κάτσε να κλείσω λίγο τον γκάμα και να καθίσω εδώ μισό λεπτάκι. Για να κάνει heal καταναλώνει φαγητό. Και επειδή κάνει πολύ γρήγορο heal, το φαγητό του το καταναλώνει πάρα πολύ γρήγορα. Και όσο πιο πολύ health έχει χάσει, τόσο πιο πολύ αδειάζει, τόσο πιο πολύ γρήγορα αδειάζει το food. Βλέπετε πόσο γρήγορα κάνει heal. Είναι το πιο γρήγορο heal που υπάρχει σε ζώο. Δεν κάνει heal επειδή το ταΐζω κρέας. Κάνει heal από μόνος του, βλέπετε, χωρίς να ταΐζω κρέας, αλλά κοιτάξτε πόσο γρήγορα πέφτει το φαγητό. Γιατί από μόνος του δεν ξέρει να τρώει γρήγορα, πρέπει να το ταΐσουμε εμείς. Οπότε θα κάτσω λιγουλάκι εδώ να τον κάνω heal και θα σκοτώσω ό,τι άλλους κροκόδυλους υπάρχουν στην περιοχή και τα λέμε σε λιγάκι για να κάνουμε summon το Desert Titan. Πάρα πολύ σάρκο. Λοιπόν, νομίζω καλά είμαι εδώ, μπορώ να κατέβω. Και κάπου εδώ πρέπει να είναι η πλατφόρμα. Λοιπόν, για έλα εδώ εσύ. Τέλεια. Τώρα θα μου πείτε, Ηλία, ο Desert Titan πετάει. Τι το θες το ζαχαρό κάλαμο? Ναι, δεν ξέρω. Όχι, δεν το θέλω. Ήταν μόνο για τη σπηλιά. Μην ανησυχείτε. Το health πήγε full. Το φαγητό είναι κάπου στη μέση. Δεν μας πειράζει. Απλά επειδή, όπως είπατε κι εσείς, το boss πετάει, οπότε δεν μπορούμε να πάμε με κάρκα. Θα πρέπει να τον αφήσουμε στο σπίτι ή να τον βάλουμε σε μπάλα ή δεν ξέρω. Επίσης σκεφτόμουν να κάνω κανένα troll, να πετάξω με τα τέκε πάνω και να φέρω τον κάρκα και να προσπαθήσω να προσγειωθώ πάνω στο Titan. Ναι, βλακίες, δεν ξέρω. Ωραία, πάω λίγο σπίτι να διάσω τα σημαντικά πράγματα από το κάρκα και έρχομαι πάλι πίσω για να κάνουμε summon το Desert Titan. Λοιπόν, 20 Sarko Skins πήραμε.
Και 18 τιτανοπόα Venom. Πάρα πολύ καλά πήγε αυτή η σπηλιά. Τα βάζω όλα εδώ. Και θα αφήσω εδώ το κάρκα. Και αναγκαστικά θα πάμε τα πόδια στο ποσάκι. Ελπίζω να μην έχει κάνει respawn τίποτα μέσα στη σπηλιά. Ωραία, καταπληκτικό. Και βάζουμε εδώ το artifact. 100 καρδιές, 10 fire talon και 10 sarco skin. Και κάτι έχω κάνει λάθος. 8 sarco skin. Ωραία, μισό λεπτάκι δώστε μου. Ωραία, λοιπόν, πάρε και τα άλλα δύο. Και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο ποσάκι. Έχω και κάποια πράγματα πάνω μου από το από ένα δωράκι που άνοιξα. Τα ξέχασα, δεν πειράζει. Αχ, πώς θα γίνει. Έχουμε 449 element. Θα γίνει με την deck blues πιο πολύ δουλειά. Θα ήθελα να βάλω ένα teleporter ακριβώς στο σημείο που θα με βγάλει. Οπότε το παίρνω από τώρα στο χέρι μου για να το έχω έτοιμο. Εδώ είμαστε. Ω, είναι βράδυ λέει. Είναι λέει βράδυ. Και δεν μπορώ να χτίσω εδώ που με έβγαλε. Γιατί είναι βράδυ. Γιατί βραδιάζει εδώ που. Νάτος ο τέτοιος. Ωραία, ωραία. Δεν μπορούμε να το βάλουμε εδώ διότι είναι βράδυ. Διότι δεν αφήνει να χτίσω στην αρένα. Και τώρα δεν ξέρω. Θα ήθελα να το βάλω κάπου. Αλλά δεν ξέρω πού. Α, εδώ αφήνει. Ωραία, ωραία. Εδώ θα μπει αυτό. Βολεύει κιόλας. Και πάμε γρήγορα. Αχ, δεν το πρόκαμα. Περιμένουμε να έρθει το επόμενο. Έλα! Με έβγαλε από το τέτοιο. Πάμε, πάμε λίγο, πάμε λίγο. Δεν μπορώ να... Πάμε πάλι. Γρήγορα όμως. Γρήγορα γιατί... Μπράβο. Πού είναι το boss? Δεν έχει. Με κάνει target, φύγε Ηλία. Φεύγω, έφυγα. Ωραία. Δεν έχει boss. Πρέπει να ανοίξω το sparkles γιατί δεν το βλέπω. Α, πήγα τόσο ψηλά. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Βγάζουμε το shotgun και κοιτάμε στην κάτω δεξιά οθόνη της γωνία της οθόνης να δούμε μήπως μας κάνει target. Λοιπόν, τον κάνουμε και lock άμα θέλουμε, για να μην μας δείχνει τα flock. Και ξεκινάμε, ωραία, όταν το κάνει αυτό, βάζουμε το shotgun μέσα και πατάμε το shift και το control πατημένο. Οπότε φεύγουμε και γλιτώνουμε. Πατάμε Q και συνεχίζουμε. Αυτό. Αυτό. Δεν μπορεί να γίνει κάπως αλλιώς. Βάζουμε με το Q το shotgun μέσα και πατάμε shift και control. Το αποφεύγουμε, ξανά Q και συνεχίζουμε. Αυτό το πράγμα συνέχεια μέχρι να ψοφήσει. Και πάλι Q, shift και control. Φεύγουμε, ξανά Q. Ωραία. Μακρύθηκα λίγο και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Μερικές φορές μπορεί να είμαστε λίγο μακριά και να μην βλέπουμε τα νούμερα από τον damage που κάνουμε, αλλά κάνουμε damage. Το βλέπουμε και επειδή αναβοσβήνει το health του, αλλά και στο spikeless βλέπουμε ότι μειώνεται. Από αυτή την απόσταση τώρα βλέπουμε και τα νούμερα. Δεν είναι υποχρεωτικό να βλέπουμε τα νούμερα. Ξέρουμε ότι το πετυχαίνουμε. Τι άλλο, να δοκιμάσω τον καρκά. Ωραία. Στο επόμενο που θα με κάνει target. Και θα χρειαστεί να βάλω το όπλο μέσα. Θα δοκιμάσω να φέρω τον κάρκα έτσι για τρολ. Όχι ότι θα κάνει τίποτα. Απλά για το τρολ. Ωραία. Τέλεια. Εδώ. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, θέλω να πάω ακριβώς από πάνω του. Εδώ περίπου. Πάλι με κάνει τέτοιο. Φύγε. Ωραία. Και πάμε λίγο γρήγορα προς τα εκεί. Ωραία. Καλά φαίνεται εδώ. Εδώ. Μπορώ να ανέβω και πάνω του. Είναι του σφυρίξω. Δεν θέλω να φάει full damage. Πάτον. Ω, το έκανε 7,5 χιλιάρικα. Ω, θέλω να φύγω τώρα. Θέλω να φύγω τώρα. Κάτσε γιατί θα μπορεί να με δαγκώσει και με το στόμα του. Ωραία. Και targeted από το aflock. Άξιζε τον κόπο. Κοίτα, το έκανε 7.500. Περίμενα να το δοκιμάσω άλλη μία. Δεν ξέρω αν άξιζε. Δεν θέλω να με... Μισό λεπτάκι.
Ωραία. Δεν το έκανα πολύ, πολύ. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, μην νομίζετε. Δεν ξέρω αν. Ωραία. Πάλι με κάνει με τζιζ. Πάλι κάνει τζιζ. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, γρήγορα ο κάρκας. Προλαβές, δεν προλαβαίνω να δαγκώσει. Ωραία. Δεν ξέρω αν πρέπει να είμαι εγώ πάνω του ή αν μπορεί να το κάνει και από μόνος του. Και βασικά χάνουμε χρόνο γιατί θα μπορούσε απλά με το shotgun να τον τέτοιο. Αλλά είπαμε το κάνουμε για troll, γιατί έχει πλάκα. Και εμένα με κάνει συνέχεια το target. Εδώ! Εδώ! Νομίζω δεν έφυγα αρκετά γρήγορα από τον κεραυνό. Γιατί δεν πάτησα shift και control. Και δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γι' αυτό υπάρχει το teleporter εκεί, γι' αυτό το λόγο. Να αφήσουμε λέτε τον κάρκα στην ησυχία του. Και να το κάνουμε. Να του πέφτει. Πέφτει. Ωραία. Περίμενε λίγο. Δεν θέλω να πάω πιο ψηλά. Εδώ. Εάν δεν έχετε take ρούχα, μην ανησυχείτε καθόλου. Μπορείτε απλά να έχετε ένα parachute. Κοίτα να δεις. Ένα parachute και να πετάτε με το parachute. Το έχω δείξει και αυτό σε πάρα πολλά βίντεο. Και είναι και πολύ διασκεδαστικό. Λοιπόν, δεν μπορώ να βρω το αυτό μου. Ωραία. Φεύγω. Φεύγω λέω. Δεν θα προλάβω πάλι να φύγω. Το βάρεσε ο κάρκα. Δεν ξέρω. Τίποτα δεν βάρεσε. Ωραία. Μπορώ να προσγειωθώ πάνω. Δεν θέλω να προσγειωθώ πάνω του. Δεν έχω φύγει καλά. Δεν έχω φύγει. Γιατί δεν έχω φύγει. Αφού είχα φόρα. Λοιπόν, δεν με μπερδεύει. Αφήνουμε τον κάρκα εδώ. Τον κάνουμε και passive. Και πάμε έτσι όπως ξέρουμε που δουλεύει. Εντάξει, ήταν για troll είπαμε. Το κάναμε απλά για for fun. Για τίποτα συγκεκριμένο. Και πάμε να το κάνουμε σωστά και κανονικά τώρα. Οπότε ερχόμαστε εδώ πέρα. Περιμένουμε να μας. Τι είναι αυτό. Αχ, τρόμαξα. Το δω λίγο τεράστιο. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Ξεκινάμε και βαράμε. Εδώ, μόλις φτάσουμε στο επιθυμητό ύψος, απλά κρατάμε πατημένο το shift και μας κρατάει σταθερούς στον αέρα. Με τα βελάκια WSAD μπορούμε να μετακινούμαστε όπου θέλουμε. Με το Q βάζουμε το όπλο μέσα. Shift και Control αριστερό πετάμε. Αφήνουμε το Control, συνεχίζουμε να πατάμε το Shift. Πατάμε πάλι Q, βγάζουμε το shotgun και συνεχίζουμε να ρίχνουμε. Αυτό το πράγμα το επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Έτσι. Το επαναλαμβάνουμε συνέχεια μέχρι να ψοφήσει αυτό εδώ το πράγμα και να μας δώσει το τρόφι του, γιατί το τρόφι θέλουμε. Για το τρόφι γίνεται όλη η δουλίτσα. Δεν θα περιμένω τώρα να κάνω reload. Προχώρα, μπράβο, τέλεια. Έλα. Πώς το βλέπετε, καλά πάει. Απλά παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο από ότι τα υπόλοιπα Titans, διότι πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας με shotgun. Οπότε άμα είστε ένας παίκτης όπως είμαι εγώ, θα σας πάρει πιο πολύ χρόνο. Αλλά βγαίνει, δεν είναι πρόβλημα. Βγαίνει. Τώρα αν υπάρχει άλλος τρόπος πιο γρήγορος που δεν τον ξέρω, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Τι πιστεύετε, πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσα να το κάνω για να βγει πιο γρήγορα. Ίσως με Wyvern. Έχω δει να το κάνουν με Wyvern. Ή με Lightning ή με Poison. Έτσι έχω ακούσει. Δεν το έχω κάνει. Δεν ξέρω αν όντως δουλεύει καλά. Αλλά ξέρω τι γίνεται. Ξέρω τι γίνεται γιατί και τα Lightning και τα Poison Wyvern του κάνουν πολύ καλό damage. Αλλά ναι, δεν έχω τώρα κάποιο πολύ καλό Wyvern. Οπότε το κάνουμε έτσι, μόνοι μας. Επειδή προβλέπω να μας παίρνει πάρα πολύ ώρα αυτή η μάχη, λέω να κάνουμε BRB, να το κατεβάσω εγώ λίγο πιο χαμηλά και τα λέμε σε λιγάκι όταν θα κοντεύει να πεθάνει. 125.000 στις 250 είναι ακριβώς στη μέση και το όλο σύστημα εδώ πάει πάρα πολύ καλά και έχω βρει το ρυθμό μου και προχωράμε τέλεια.
Οπότε τα λέμε, ξέρω εγώ, να τα πούμε γύρω στους 50.000, καλά είναι. Είμαστε στους 50.000, όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Οπότε νομίζω δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο, τα ξαναλέμε λίγο πριν πεθάνει. Εδώ είμαστε και πάλι στις 10 τελευταίες χιλιάδες, όπου να είναι τελειώνει. Πάμε λίγο μπροστά, πάμε λίγο μπροστά, τέλεια. Και πάμε να το αποτελειώσουμε. Πάμε να το αποτελειώσουμε. Εδώ, μες στη μούρη του. Καταπληκτικό. Άλλες δυο τρεις. Όχι, μην κάνεις reload τώρα. Μην κάνεις, με ρίξανε τα... Με βαρέσανε λίγο τα τέτοια του. Τα πουλάκια του. Ωραία. Θέλω να πάω κοντά του την ώρα που θα το σκοτώσω. Έτσι να το βλέπω που θα πεθαίνει από κοντά. Πάρτα. Πάρτα, μες στη μούρη σου. Έφυγες. Έφυγες. Ακόμα με κάνει target όμως η βλακεία. Είμαι καλά, μάλλον. Ωραία. Λοιπόν, έπεσε. Για πάμε λίγο κοντά του. Για πάμε λίγο κοντά του. Θέλω να πάρω και το ταξίδερμι. Ωραία. Με κάτι με κάνει τζιζ. Έφυγα. Ναι, κάτι έπεσε ένας κεραυνός εκεί και το με έκανε τζιζ. Δεν ξέρω άμα το πήρα, δεν κοίταξα. Λογικά το πήρα. Αυτό είναι το loot. Εμείς το τρόφι θέλουμε μόνο. Αλλά θα πάρουμε και τα υπόλοιπα. Να το ταξίδερμι. Λοιπόν, τι πήραμε. Πήραμε Riot ρούχα, Fair, Tech μπλούζα 3.19, Tech σπαθί, Tech rifle μπούρδα, Tech κράνος, πολύ καλό Tech κράνος. Αυτό εδώ είναι για το Mac. Longneck 146 έχουμε καλύτερο. Και αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στο σπίτι μας. Αυτό ήταν το ποσάκι. Μπορούμε να φάμε και το πτώμα, διότι αν δεν το φάμε θα μείνει εδώ για 23 λεπτά και μισό λεπτό. Όσο υπάρχει το πτώμα, το παιχνίδι νομίζω ότι υπάρχει Titan στην περιοχή και δεν μπορεί άλλος παίκτης να κάνει summon άλλον Titan, άλλον Desert Titan. Οπότε καλό είναι να τρώτε το πτώμα, ώστε να ελευθερώνετε το spawn, να μπορεί κάποιος να κάνει το ποσάκι. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Δεν ξέρω αν βγήκε μεγάλο ή μικρό, αλλά έχω την εντύπωση ότι βγήκε λίγο μικρό. Δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε. Ο σκοπός μας σήμερα ήταν να σκοτώσουμε τον Desert Titan και αυτό κάναμε. Γύρω μου έχουν εμφανιστεί διάφορα βίντεο που μπορεί να σας έχουν ξεφύγει. Αν σας έχουν ξεφύγει, πατήστε να τα δείτε. Αλλά πριν φύγετε από αυτό εδώ το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, με βοηθάει πάρα πολύ. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κάντε subscribe, πατήστε και το καμπανάκι. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε. Και αύριο, μην ξεχάσετε, έχουμε live stream στο Twitch στις 3 ώρα το μεσημέρι. Γεια σας!